Ελλάδας που διοργανώθηκε από την ΕΔΙΕ, από τα εργατικά συνδικάτα, τους συλλόγους αυτοαπασχολούμενων, τους φοιτητικούς συλλόγους, την ΟΓΕ, τους φορείς του λαϊκού κινήματος, για να καταδικάσουμε και να καταγγείλουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ. Να διατρανώσουμε έξω από την Ελλάδα το κεράκι του πολέμου. Να απαιτήσουμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αφήσαμε δουλειές και μεροκάματα για να έρθουμε εδώ, γιατί αγωνιούμε για την ασφάλεια τη δική μας και των οικογενειών μας. Αγωνιούμε και ανησυχούμε για το επικίνδυνο μέλλον που ετοιμάζουν τα γεράκια του θανάτου. Αυτή η λιποσυμμαχία που συμμετέχουν και στηρίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδελφοι, αγωνιούμε και ανησυχούμε για το τι φέρνει και ακόμα περισσότερο αγωνιούμε και ανησυχούμε για το με τι θα φύγει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας μια στρατιωτικοπολιτικής μηχανής που σπέρνει το θάνατο και τη δυστυχία σε όλο τον κόσμο εδώ και 70 χρόνια. Και ξανά, συνάδελφοι, χθες, σήμερα και ξανά αύριο ακούμε στα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κανάλια, εφημερίδες και site να λένε ότι ήρθε το ΝΑΤΟ να μας προστατεύσει. Ήρθε το ΝΑΤΟ να μας εκφράσει στήριξη, να μας δώσει ασφάλεια και ότι εσείς διαμαρτύρεστε. Μέχρι και όργανα του Ερντογάν αποκαλούν έμεσα ή και άμεσα όσους εναντιώνεται στους σχεδιασμούς τους. Είναι αδίστακτοι και επικίνδυνοι. Για την πραγματοποίηση των σχεδίων τους δεν θα διστάσουν μπροστά σε τίποτα και για τίποτα. Θυμίζουν το γνωμικό που λέει πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί σου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Συνάδελφοι, ο Στόλτεμπεργκ ήρθε εδώ σήμερα με αποστολή. Ήρθε εδώ με σχέδιο. Αφού ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Πομπέο, και περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα, επέβλεψε την επέκταση και πρόοδο των συμφωνιών των ΗΠΑ με τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και την σε εισαγωγικά εξομάλυνση της κατάστασης με την αστική τάξη της Τουρκίας. Ήρθε το ΝΑΤΟ να επιβεβαιώσει και να μπετονάρει τις κρυφές και φανερές συμφωνίες που γίνονται. Ήρθε το ΝΑΤΟ να βάλει το λιθαράκι του στη μετατροπή της Ελλάδας σε τσοπανόσκυλο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, είπε ο Στόλτεμπεργκ, χαιρετίζω, λέει, τη δημιουργία ενός στρατιωτικού μηχανισμού αποκλιμάκωσης που επιτυγχάνεται μέσω της επικοδομητικής δέσμευσης της Ελλάδας και της Τουρκίας, αφότερες πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Αυτός, λέει, ο μηχανισμός ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία του χώρου για διπλωματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της υποκείμενης διαφοράς και είμαστε έτοιμοι να τον αναπτύξουμε περαιτέρω και θα παραμείνει σε στενή επαφή και με τους δύο συμμάχους. Τι σημαίνει αυτό, συνάδελφοι? Σημαίνει ότι οι διαβόητες διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπό την υψηλή εποπτεία του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παιχνίδι δράκουλας με τα χαρτιά σημαδεμένα. Πατάνε πάνω στις συμφωνίες του Νταβός, της Μαδρίτης, του Ελσίνκη που έστρωσαν το έδαφος για την ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης. Σημαίνουν αναγνώριση συνοριακών διαφορών, αποδοχή τουρκικών αξιώσεων, αποδοχή γκρίζων, αμφισβητούμενων ζωνών στο Αιγαίο και πολλά άλλα. Σημαίνουν ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει ρόλο εξημερωτή της τουρκικής αστικής τάξης με το να πετάει σιγά σιγά, κοκαλάκι κοκαλάκι, σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα για να παραμείνει η Τουρκία προσκολλημένη στο αμερικανονατοϊκό άρμα. Απότερο στόχος είναι να σπρώξουν είτε με είτε χωρίς θερμό επεισόδιο Ελλάδα και Τουρκία στο τραπέζι των συνομιλιών και των οδυνηρών συμβιβασμών με στόχο της διαχείρισης σε Αιγαίο και Κύπρο των ενεργειακών κοιτασμάτων υπό την ευρωατλαντική εποπτεία. Το δίλημα συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή είναι βιαστό.
κάθε συμφωνία τέτοιου είδους που πατάει πάνω σε αυτό το έδαφος των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών εμπεριέχει το σπέρμα της επόμενης κλιμάκωσης και αμφισβήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τολμούν να παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ σαν μηχανισμό ασφάλειας και σταθερότητας, σαν τείχο προστασίας των ελληνικών συνόρων, όταν το ΝΑΤΟ ήδη έχει καταργήσει κάθε σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μιλούν για ασφάλεια, όταν με το ΝΑΤΟ η Τουρκία εισέβαλε και μέχρι σήμερα κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Όταν δεν τους βγαίνει μάλιστα η σοφιστία περί ασφάλειας, μιλάνε για πετροδόλαρα που θα μας γεμίσουν τις τσέπες. Λένε για φυσικό αέριο, πετρέλαιο που θα ρέει για όλους, δουλειές που θα δημιουργηθούν. Σε λίγο είναι ικανοί να βγουν στα μπαλκόνια και να φωνάξουν καλώ τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Όμως και αυτό το επιχείρημα, εκτός από βρώμικο και ξετσίποτο, είναι και αυτό ψεύτικο και υποκριτικό. Κρύβει την πικρή αλήθεια που ήδη ζούμε και δεν χρειάζεσαι πολλά πτυχία για να την πεις. Πόσα νοικοκυριά, πόσα εργατικά λαϊκά σπίτια θα μείνουν και πάλι φέτος, χωρίς ρεύμα, χωρίς πετρέλαιο και θέρμανση. Η αγωγή και τα κοιτάσματα μοιράζονται ήδη μεταξύ των μεγάλων εταιριών. Η σύγκρουση και οι ανταγωνισμοί για το αν θα τους καρποθούν τα μονοπόλια των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων ή των Ρώσων και των Κινέζων είναι σύγκρουση που δεν αφοράει το λαό. Γιατί πάλι όποιος από όλους αυτούς και να κερδίσει, εμείς θα μείνουμε πάλι με πανάκριβους λογαριασμούς, με διακοπές ρεύματος, χωρίς θέρμανση. Ενώ μας βάζεται και στη μέση να διαλέξουμε στρατόπεδο. Όπως έλεγε και ο Βάρναλης, να σκοτώνω τη λαή για το αφέντη το ψωμί. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, δαπανά τεράστια ποσά για εξοπλισμούς που προορίζονται όχι για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας, αλλά για την ακόμη πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στέλνει ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε 16 αποστολές στο εξωτερικό. Συστοιχίες Patriot στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΝΑΤΟ την εναέρια επιτήρηση ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων. Και ενώ η χώρα μας εμπλέκεται ολοένα και βαθύτερα στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών, η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την εθνική ενότητα και ομοψυχία. Γιατί θέλουν το λαό υποταγμένο, με το κεφάλι σκυμμένο, να δέχεται απόκιστα την αντιλαϊκή πολιτική που τον ματώνει στην καθημερινότητά του και την ίδια ώρα στρώνει το έδαφος για να τον στείλει στο πολεμικό σφαγείο. Συνάδελφοι, η επίσκεψη του ΝΑΤΟ είναι επικίνδυνη, γιατί ακριβώς έρχεται από τη μια να προωθήσει τους σχεδιασμούς τους και τις συμφωνίες τους με την αστική τάξη της Τουρκίας, ενώ από την άλλη έρχεται να προωθήσει εκτός από τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς τις γεωπολιτικές business τους. Γιατί ναι, συνάδελφοι, το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτικοπολιτική μηχανή, αλλά είναι μια μηχανή που επίσης κάνει πολύ καλές business για τα αφεντικά του. Και αυτά είναι τα μεγάλα αμερικανικά και ευρωπαϊκά μονοπόλια. Λένε για παράδειγμα στους άνεργους της ζώνης και της ναυτικοεπισκευαστικής πως θα φέρουμε ολόκληρη την αρμάδα των ΗΠΑ, τον έκτο στόλο στα ναυπηγεία εδώ, πως θα ανοίξουν οι δουλειές. Και το λένε αυτοί που έκλεισαν τα ναυπηγεία και μας πήραν τις δουλειές. Αλλά δεν λένε ότι τα ναυπηγεία θα μετατραπούν σε εργασιακό γκέτο, όπου ο εργαζόμενος θα έχει θεό τον αμερικάνικο υπεριαλισμό και σε αυτόν τον θεό του πολέμου θα θυσιάζει καθημερινά τα δικαιώματά του σε συλλογικές συμβάσεις, σε ωράρια, σε ανθρώπινο μισθό. Ούτε φυσικά λένε ότι τα ναυπηγεία θα γίνουν νούμερο ένα συνεργείο θανάτου για τους λαούς της περιοχής. Ότι θα γίνουν όπως η Σούδα, βασικό προγεφύρωμα των ΗΠΑ ενάντια στους λαούς της Μεσογείου και θα συνεργάζονται με τους Σουλτάνους μαχαιροκάλτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Δεν λένε ότι ο ελληνικός λαός θα φορέσει ένα τεράστιο στόχαστρο στην πλάτη του που θα λέει εδώ αμερικανικός δάχτυλος στο πιστόλι που σημαδεύει τα παιδιά σας. Συνάδελφοι, δεν θα κουράσω άλλο. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό
Οι δολοφόνοι του ΝΑΤΟ να περιορίζουν, να παρουσιάζονται σαν σωτήρες και πληρημιστές. Ο λαός μας το ξέρει, το γνωρίζει, ότι ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πολέμη. Εμείς έχουμε καθήκον, έχουμε ευθύνη, να μην τους αφήσουμε να περάσουν τα σχέδιά τους στα κρυφά. Να μην περάσει ο σχεδιασμός τους να μετατρέψουν το μαύρο σε άσπρο. Να μην περάσει ο σχεδιασμός τους να παρουσιάσουν τους δολοφόνους σαν περιστέρια της ειρήνης και τα όπλα του θανάτου σαν δίθεν εργαλεία ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτοί που σπέρνουν πολέμους, φτώχεια και δυστυχία, αυτοί που προκαλούν τα κύματα των εκατομμυρίων προσφύγων, δεν μπορούν να αυτοπαρουσιάζονται σαν δίθεν φιλιρινιστές. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον φίλο του Τσίπρα, τον διαβολικό καλό Τραμπ, δένουν τον ελληνικό λαό με συμφωνίες και συνθήκες που μας βάζουν στο μάτι του κυκλώνα. Αναβαθμίζουν, ενισχύουν, επεκτείνουν το ήδη υπάρχον δίκτυο ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών, μετατρέποντας τη χώρα μας όχι μόνο σε πολεμικό αρνητήριο, αλλά και σε μαγνήτη επιθέσεων. Έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου και πλέον θερίζουμε θύελες. Από τα καραβάνια των προσφύγων, από τη μετατροπή της Ελλάδας σε γιγάντιο στρατόπεδο συγκέντρωσης, την αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής, με αλλαγές συνόρων, αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναβίωση εθνικιστικών και αποσχιστικών τάσεων, πολέμους και πείνα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το λαϊκό κίνημα είναι εδώ. Για να διαφρανώσει ότι ο εργαζόμενος της Ελλάδας δεν έχει τίποτα να χωρίσει από τους εργαζόμενους των άλλων χωρών. Αντίθετα, έχουμε κοινό εχθρό την εκμετάλλευση και τον υπεριαλισμό που μας θέλουν φτωχούς και εξαθλιωμένους για τα κέρδη των πολυεθνικών. Κανένας λαός να μην στοιχηθεί πίσω από τον έναν ή τον άλλον υπεριαλιστή και τις επιδιώξεις του. Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει η κοινή πάλη των λαών ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Να ανοίξει ο δρόμος για πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες και εποφελείς σχέσεις μεταξύ των λαών που μπορούν να επιτευχθούν μακριά και έξω από λιθοσυμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καθήκον να δυναμώσουμε την ενημέρωση, την επαγρύπνηση και την κινητοποίηση των εργαζόμενων ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια. Να δυναμώσει ο αγώνας για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστικών κέντρων είναι που βάζουν τους λαούς σε περιπέτειες. Η απάντηση σε αυτά τα σχέδια είναι η κοινή πάλη των λαών κόντρα σε εθνικιστικές κραυγές και πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς. Απαιτούμε απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Κανένα παζάρι για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων ευρωατλαντικών βάσεων.